Γεια σας παιδιά, είμαι ο Πάλερ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Και σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε Minecraft και θα τεστάρουμε ένα client και θα το συγκρίνουμε στο Badland client. Όπως βλέπετε παιδιά, είμαι με το Lunar client και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ ωραίο client. Και αυτά, πρώτα θα τσεκάρουμε 2-3 πραγματάκια. Θα τα κάνουμε compare σε πολλούς τρόπους. Καταρχήν να σας πω, αν δεν σας βγάζει αυτό εδώ πέρα, ξέρετε το blur, πρέπει να πάτε στα video settings, quality, performance και να κλείσετε το fast render. Αλλά αυτό δεν είναι και το καλύτερο. Αλλά απλά σας το έκανα για να το δείτε, για να φαίνεται λίγο πιο ωραίο έτσι. Αυτό όμως δεν το έχει το BLC, επίσης για να βάλετε motion blur πρέπει να το έχετε αυτό. Ωραία. Τώρα που το είπαμε αυτό, ας το τσεκάρουμε. Πρώτα στο Lunar Client εδώ πέρα πατάμε δεξί shift και μπορούμε να δούμε ότι θα μας βγάλει εδώ πέρα, θα μας τα κάνει όλα blur και θα είναι γενικά πολύ ωραίο. Αντίθετα στο Badland Client, έχει ουσιαστικά αυτό εκεί πέρα στα αριστερά. Θα παίξω πρώτα μερικά games με αυτό και μετά θα παίξω και με το BLC. Λοιπόν, το πατάμε όπως βλέπετε, πατάμε settings και ναι. Επίσης, μόλις το πατάτε μπορείτε να τα κουνήσετε, έχει το GUI editor και αυτό το θεωρώ καλό, μου αρέσει. Αλλά στο GUI editor δεν μπορείτε να το μεγαλώσετε τα πράγματα έτσι. Πρέπει να πάτε, ξέρω εγώ, εδώ πέρα και να το μεγαλώσετε έτσι. Βλέπετε. Και αυτό λίγο μου τη δίνει. Επίσης, όταν πάτε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, και κάνετε τα mods, για κάποιο λόγο σας πέφτουν πολύ τα FPS. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αφού δεν είναι στο άλλο game, δεν μας πειράζει. Καταρχήν, ας αρχίσουμε και όλα τα κλασικά mods. Βέβαια το Badland έχει περισσότερα. Και εδώ πέρα μπορείτε, έχετε ένα 7 animations που είναι καλύτερα από το Badland. Επειδή, ουσιαστικά, όταν πηγαίνετε, ξέρω εγώ, και όταν είσαστε εδώ πέρα, λοιπόν, και πάτε και το τεστάρετε, βλέπετε εδώ πέρα μία το short. Εμένα αυτό προσωπικά μου αρέσει πως το κάνει. Στο Badland Client δεν γίνεται αυτό. Επίσης έχει, σαν hack φαίνεται. Μπορείς να το σπάσεις, που δεν ξέρω αυτό αν είναι allowed, αλλά το έχει το λιμάνι. Το advantage, δεν νομίζω πως είναι και τόσο advantage, αλλά oh well. Μετά έχει τα κλασικά, high pixel mods, το friend, το geo, το who, το tip, anti-GG, δεν ξέρω αν αυτό, level head, ναι, όλο χρησιμοποιώ αυτό, αυτό και αυτό όταν είμαι στο high pixel, αλλιώς που το βάζετε γιατί μπορεί να φάτε τα ημάδα, ξέρω ή κάτι. Λοιπόν, έχει skyblock addons, οπότε όσοι παίζετε skyblock είσαστε καλυμμένοι, toggle spirit, potion effects, item physics, utility overlay που αυτό δεν ξέρω αν δουλεύει. Το έχω, αλλά δεν νομίζω πως δουλεύει. Armor status, βασικά με κανένα δουλεύει. Keystrokes, νομίζω ότι του Badland καλύτερα τα keystrokes. Direction hand για το πάνω, αν και υπάρχει εδώ πέρα. Coordinates, natal, λογικά θα σας τα βγάλει κάπως έτσι, να το δείτε. Combo, FPS, γενικά όλα τα καλούδια. Τώρα, performance. Θα τα τεστάρουμε και θα δούμε ποιο έχει τα καλύτερα. Είμαστε στο πρώτο μας game για σήμερα. Και θα ήθελα να πω ότι όταν παίζω με το Lunar Client, όλα μου φαίνονται τόσο smooth, ρε φίλε, και τόσο μου φαίνονται όλα πολύ πιο ωραία. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πώς θα σας το εξηγήσω, εάν πάτε με Lunar δηλαδή και να, ξέρω εγώ, δεν είμαι σίγουρος αν έχει παραπάνω λιγότερο FPS, πάντως από το κανονικό Minecraft περισσότερα έχει, αλλά εάν πάτε με Lunar δεν θα είναι και το πιο εύκολο πράγμα να γυρίσετε πίσω στο άλλο MC, εάν το αντέχει ο υπολογιστής, ξέρω εγώ, γιατί είναι πάρα πολύ κακός, γιατί το Lunar ρε φίλε έχει αυτό το feeling, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ότι νιώθω λες και παίζω με high refresh rate στο monitor
δηλαδή με πιο πολλές ευκαιρίες και να μην τα έχω, ξέρω εγώ. Αλλά ναι. Επίσης σε κάποια PC κάνει FPS boost, σε κάποια άλλα δεν κάνει, παραπάνω το ένα και το άλλο. Οπότε μη δοκιμάστε το. Γιατί και το Bad Lion σε κάποια PC, ας πούμε, σε φίλων μου, απλά τους μειώνει τα FPS στο δικό μου. Μαζί, κατά αρκετά. Οπότε ναι, δεν ξέρω τι ποιο θα νικήσει. Επίσης μαλακία αυτή εδώ πέρα. Αυτός που έφτιαξε το texture pack, γιατί να το κάνει έτσι, ξέρω εγώ. Σοφά, ωραία, σοφά, γαμώ τον bot. Το bot, ρε φίλε, είναι άχρηστο, τέλος πάντων. Ουσιαστικά τώρα, αυτό στην τελική, θα το χρησιμοποιήσετε ή όχι? Εγώ, εμένα θα μου άρεσε, εμένα μου αρέσει. Θα το χρησιμοποιώ. Σε κάποια PC το ένα κάνει FPS boost, σε κάποια το άλλο. Είναι ανάλογα, δεν ξέρω, τα specs φταίνε, I don't know. Πέρα αυτά, και θα σου έρθω. Δηλαδή αν δείτε εδώ πέρα, λογικά το Lunar νομίζω πιάνει παραπάνω FPS, δεν είμαι σίγουρος. Τώρα θα φάμε αυτόν τον τυπά. Παπ. Πρόφησες. Νόης φίλε μου, νόης, νόης. Ωραία, είμαστε στο Hypixel και... βλέπετε έχω λίγο διαφορετικό GUI επειδή έχω μπει με το Bad Lion Client αυτή τη στιγμή. Και ναι, τώρα πώς πάμε εδώ πέρα. Α, δεν έχω εδώ πέρα το τόσο φιλ, δεν είναι τόσο όσο το άλλο. Αλλά είναι πιο smooth από το κανονικό Minecraft, οπότε κατεβάστε ένα client, είναι πολύ καλύτερο. So, πατάς δεξί shift όπως και στο άλλο και σε βγάζω εδώ πέρα. Έχεις μια πολύ μεγαλύτερη ποικιλία και πιο εμπλουτισμένη ποικιλία από mods εδώ πέρα. Και animations. Δεν έχει τόσο animations. Armor status, γενικά όλα αυτά. Δεν μπορείς να τα κουνήσεις όμως όλα τα πράγματα. Πρέπει να πατήσεις εδώ. Και εδώ πέρα θα τα κουνάς, θα τα μεγαλώνεις, θα τα μικραίνεις, θα τα αντίθετα τα γάλα τέλος πάντων. Get the point. Τώρα, πάμε στο game. Για να τα τεστάρουμε τα πράγματα. Σόφα. Το lag, ξέρω. Και επίσης δεν έχει σημαντικό όπως είπα. Replay mode. I feel bad. Feels bad. Απλά δεν γίνεται. Δεν. Α, πέθανε. Betrayed. What the fuck? Εκεί πέρα με χτύπησε, what? Δεν με παίρνεις κόμπο εμένα, δεν με παίρνεις κόμπο εμένα. Τζι, πάμε στο δεύτερο γύρο. Και έχω την εντύπωση πως πιάνω λιγότερο FPS για το Sad Speed ήταν αλλιώς. Λιγότερα, δεν ξέρω τι είπα. Έχω την εντύπωση πως πιάνω λιγότερο FPS αυτή τη στιγμή. Ενώ στο shot speed ήταν αλλιώς, έπιανε για να ακριβία 200 FPS πέρα πάνω. Λογικά είναι τα συστήματά μας. Δεν ξέρω, εγώ Horizon επεξεργαστή, AMD δηλαδή. Οπότε μπορεί η αρχιτεκτονική του επεξεργαστή μου ή της κάρτας γραφικών μου ή I don't know να υποστηρίζει καλύτερα το Lunar Client και σε κάποιους άλλους να υποστηρίζει καλύτερα το Bad Lion Client. Και τέλος πάντων και τα δύο client είναι καλά όπως σας είπα. Αλλά δεν ξέρω ποιο θα σας βολέψει εσάς περισσότερο. Εμένα και τα δύο με βολεύουν απλά μόνο και μόνο για το RIP dude. Δεν το άκουσα αυτό το kill. Καθόλου όμως. Πρέπει να είχαμε παίξει ένα. Έλα. Αυτός ο τυπάς έχει περίεργα χιτάκια. Ωραία, και είμαστε και στο τελευταίο ματσάκι, το τέταρτο. Είπα πως δεν θα έκανα τέταρτο, αλλά ήθελα να κλείσουμε με ένα win, παιδιά. Οπότε, ναι. By the way, θα ήθελα να σας πω πως, όπως θα έχετε παρατηρήσει στα πρώτα games, δεν θα ακούγατε το background μου, λογικά, ενώ
τον ήχο του game, τα chest και όλα αυτά. Και ο λόγος είναι πως έκανα την εξής βλακεία και κάνω record τη φωνή μου με ένα software, το Audacity για όσους δεν το ξέρουν. Και ουσιαστικά έκανα την εξής βλακεία. Είχα ανοιχτό το microphone από το OBS με αποτέλεσμα να γράφω τη φωνή μου δίπλα. Οπότε αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Οπότε χρειάστηκε να βγάλω το τέτοιο, τον ήχο του REC. Οπότε that's the reason you didn't hear it. Αυτός είναι ο λόγος που δεν το ακούσατε. Clean up. Ωραία, πώς τον πέτυχα εκεί πέρα. Θα τον πετύχουμε με τις χιονόμπαλες. Όχι με το καλαμιδάκι. Το καλαμιδάκι μακριά από μένα. Όχι με το καλαμιδάκι. Όχι καλαμιδάκι. Όλα κιόλα. Ειδικά τώρα όχι καλαμιδάκι. Ωραία, μου φάγαμε. Οι χιονόμπαλες νικάνε το καλαμιδάκι στο high pixel. Ώστε έτσι θέλεις να το παίξουμε καλέ. Έτσι θέλεις να παγιδεύτηκα λόγω του Victor Dance μου. Παπ. Oh. Δεν μπορώ με αυτό το παιχνίδι. GG. Και οπότε παιδιά, αυτά ήταν και αυτό το game που τεστάραμε το Badland Client εναντίον του Lunar Client. Όποιο θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και θα σας τα πρότεινα και τα δύο. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι το Forge καλό είναι, αλλά θα σας πρότεινα να παίζετε με Client. Δεν ξέρω γιατί, μου αρέσει. Okay, ναι. Αυτό. Αν σας άρεσε λοιπόν αυτό το βίντεο και έχετε καλοσύνη, μπορείτε να κάνετε ένα like, ένα subscribe. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά. Bye!